Κυριάκος Τρισόκας του Γεωργίου έχει αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη σε εμάς. 26 χρόνια κοινοτάρχης Λιοπετρίου μιλάνε από μόνα τους. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει προσφέρει τα μέγιστα στο Λιοπέτρι. Έχουμε σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα που ούτε εγώ δεν ήξερα για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Να πω ένα-δύο παραδείγματα. Πλήρωνε το ρεύμα σε ανθρώπους που δεν είχαν λεφτά να το κάνουν. Πλήρωνε το νερό. Έδινε λεφτά σε κόσμο που είχε προβλήματα. Όταν ήταν, επειδή δούλευε στη ξενοδοχειακή βιομηχανία για πολλά χρόνια, όταν ήταν ΜΕΤ, δηλαδή ήταν στους σερβιτόρους, το αφεντικό των σερβιτόρων, δεν έπαιρνε τα tips γιατί πίστευε ότι αυτός δεν έπρεπε να τα πάρει και πρέπει να τα παίρνουν αυτοί που ήταν από κάτω, οι υπαλλήλοι του. Όσον αφορά τα έργα που έχουν κάνει στο Λιοπέτρι, εντάξει, είναι εκεί, υπάρχουν. Το πρώτο τελευταίο που τελείωσε ήταν το γήπεδο του Αχυρώνα, το κοινοτικό γήπεδο Λιοπετρίου καλύτερα, το οποίο ο πατέρας μου το είχε σαν στόχο ζωής. Όπως είχε και σαν στόχο ζωής τον ποταμό Λιοπετρίου, που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά δειλά και θα υλοποιηθεί στο μέλλον. Ήταν ένα στόχος ο οποίος ο πατέρας μου μιλούσε καθημερινά γι' αυτό και ήθελα να το τελειώσει πριν να τελειώσει την θητεία του τον επόμενο Δεκέμβρη. Τίποτα, εμείς θέλουμε να μνημονεύουν το όνομα του πατέρα μας για αυτά που πρόσφερε.